Όχι, είναι ψηλά. Ένα άλμα στον Όρλιακα. Ένα ακόμα παραμυθένιο βουνό της Ελλάδας. Ναι. Μανιτάρο περιοχή, την έχουν χαρακτηρίσει και ξένοι επιστήμονες. Ένας άνθρωπος που κατάγεται από εκεί, ναι, και έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το τοπίο και τους ανθρώπους, είναι ο δήμαρχος. Παρακαλώ. Ο Παναγιώτης Φασούλας. Ο δήμαρχος Πειραιά Παναγιώτης Φασούλας μας εξομολογείται τη σχέση του με το γρεβενιώτικο περιβάλλον. Ένας τόπος ο οποίος σπάνιος για την Ελλάδα, έχει τέσσερις εποχές καταρχήν. Είναι ένα ωραίο μέρος για να δουν τα παιδιά των πόλεων, ένα διαφορετικό τοπίο από αυτό που είναι συνηθισμένοι να βλέπουν κάθε μέρα. Γραβένα είναι ένα μέρος που έχει καταπληκτικό φαγητό. Όποιος δεν έχει φάει μανιτάρια στα Γραβένα, όχι από τα Γραβένα, δεν έχει φάει μανιτάρια. Είναι ένα μέρος που ευτυχώς μετά από αρκετά χρόνια το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας. Πρέπει να ανακαλύψει τα πολλά χωριά των Γραβένων, βεβαίως θα εκπλαγεί με το τοπίο. Η Ελλάδα που όλοι θα θέλαν να ζήσουν, η Ελλάδα που όλοι θα θέλαν να βλέπουν. Χαίρομαι πραγματικά που είναι μέσα στην κυκλοφορία των 100 πιο σημαντικών προορισμών για την Ελλάδα. Κανείς δεν θα το πίστευε αυτό 30 χρόνια πριν στα Γραβένα, όταν πιστεύουν ότι τα βουνά ήταν ταλαιπωρία για τους κατοίκους και όχι ομορφιά. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς χαιρετάνε στα Γρεβενά, αλλά μπορούμε να το μάθουμε και αυτό σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, πώς χαιρετάτε εκεί, λοιπόν. Το μικρόφωνο στον κύριο Κωτινάκη. Μιχάλης Κωτινάκης, πάρε το μικρόφωνο. Από ό,τι γνωρίζουμε, στα Γρεβενά και στα γύρω χωριά ζουν αρκετοί βλάχοι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Πώς λέγεται λοιπόν το γιά στα βλάχικα? Αυτό δεν το γνωρίζω. Κάποιος γιατί... από το κοινό. Καθόλου βλάχικα, όχι, ε. Συγγνώμη, με απογοητεύετε, παιδιά, με απογοητεύετε. Εσύ μας λες. Ας πούμε τότε για μανιτάρια. Το γεια στα βλάχικα, σαλούτε. Σε παρακαλώ, Κωστή. Σε παρακαλώ. Το μάθαμε. Τσανταριγκίνη. Τσανταριγκίνη. Το μάθαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μου για μανιτάρια, λοιπόν. Γιατί τα Γρεβενά έχουν ονομαστεί πλέον Μανιταρούπολη. Ναι. Πριν μερικά χρόνια τα Γρεβενά ανακηρύχθηκαν επίσημα η πόλη του Μανιταριού. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που έχει ανακηρυχθεί σαν πόλη του Μανιταριού. Και αυτό γιατί. Στα Γρεβενά έχουν αναγνωριστεί αυτή τη στιγμή 1.400 είδη μανιταριών. 1.400. Άγριων μανιταριών. Από αυτά πόσα είναι βρόσιμα? Δεν μπορούμε να τα πούμε ακριβώς. Ναι. Είναι... Εσείς ξέρετε να τα ξεχωρίζετε? Ξέρω, βέβαια. Εδώ από ό,τι βλέπω στο καλάθι έχουμε διάφορα προϊόντα από το μανιτάρι, έτσι δεν είναι? Μερικά είναι αποξηραμένα. Θέλετε να μας κάνετε μια γρήγορη... Αυτό είναι το ζαρκαδίσο, λιπιώτα που λέγεται, ή ζαρκαδίσο. Είναι κάποια είδη, εδώ έχουμε σε γλυκό το νερατζάκι. Γλυκό του κουταλιού γλυκό μανιτάρι. Του κουταλιού μανιτάρι. Και λικέρ. Και λικέρ. Πολύ περίεργο. Έχουμε αυτό, έτσι. Αυτή τη στιγμή τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του μανιταριού. Έχουν γραφτεί 6 βιβλία από γρεβενιώτες ερευνητές για το μανιτάρι και ένα βιβλίο για το πώς θα ταγευτούμε τα μανιτάρια της κυρίας Βέργου και του κυρίου Κωνσταντινίδη. Μάλιστα. Θα ξαναέρθουμε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο μας πιέζει, θα ξαναέρθουμε να πούμε περισσότερα. Πάντως, να σημειώσουμε ότι και κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για τα Γρεβενά, πέρα από το μανιτάρι, είναι οι δραστηριότητες που μπορεί να κάνει εκεί γύρω. Όπως για παράδειγμα, rafting, motocross. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας και ένα νεαρό, ο οποίος είναι πρωταθλητής εντούρο στην Ελλάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από ό,τι γνωρίζω, είσαι εδώ και 10 χρόνια πρωταθλητής εντούρο. Το επώνυμό σου. Λέγομαι Σιαφαρίκας Βασίλης. Σιαφαρίκας Βασίλης, παιδιά. Και ασχολούμαι με το γμάτινο σπόρο
εδώ και χρόνια. Τα γραβενά είναι ο καλύτερος προορισμός για αυτά τα σπορ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά θα μπορούσα να πω. Γίνονται αγώνες διεθνώς. Γίνεται, ναι, έχουν γίνει και παγκόσμια στην Ελλάδα. Τα γραβενά είναι ιδανικά τα βουνά μας, είναι απείραχτα, δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις. Και τρελό χιονοδρομικό, τη Βασιλίτσα. Ναι, και θα μπορούσα να πω ότι είναι ο πιο πράσινος νομός σε όλη την Ελλάδα και έχει απίστευτες ομορφιές. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Το πάμε για break, παιδιά. Το παρατσούκλι του Βασίλη είναι σιαφαρίξη και έχουμε κάνει μια μεγάλη κόντρα εκεί στα οροπέδια της Τίνδου. Λοιπόν, πάμε επιστρέφουμε. Για, πάμε για shopping. Πάμε όπου θέλεις, πάμε.